Οι γιορτάζει τα εφορία προϊστορικών και κλασικών αρχαιοτήτων και η 11η εφορία Βυζαντινών αρχαιοτήτων υποδέχονται τον νέο χρόνο με έναν απολογισμό του έργου του στον ομό η μαθία τη και θέτουν ακόμη πιο φιλόδοξου στόχου για την προστασία και την ανάδειξη των πολύ σημαντικών μνημείων και αρχαιολογικών χώρων τη περιοχή, αλλά και τη δημιουργία νέων μουσιακών εκθέσεων και πολυπίκυλων ερευνητικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, ώστε εν ώψη και τη νέα προγραμματική περίοδου να συμβάλλουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη τη περιοχή. Στο πλαίσιο αυτό το Σάββατο 11 Ιανουαρίου στο χώρο τεχνών στη Βέρεια θα παρουσιαστούν τα πολύ σημαντικά νέα αρχαιολογικά ευρήματα που ήρθαν στο φως τα τελευταία 3 χρόνια, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο δύο εφορίες μάχονται την οικονομική κρίση στο πλευρό της τοπικής κοινωνίας της Ημαθίας. Η κυρία Αγγελική Κοταρίδη, προσταμένη της ΓΙΟΤΑ ΖΙΤΑ Εφορίες Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και αναπληρώτερη προσταμένη της 11ης Εφορίας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, θα κάνει μια συνολική παρουσίαση του έργου των δύο εφοριών στον ομό Ημαθίας με τίτλο «Σχεδιάζοντας έργα, αναστηλώνοντας μνημεία, ανοίγοντας μουσεία. Είναι η συνεισφορά των δύο εφορίων αρχαιοτήτων στην εποχή της κρίσης». Θα μιλήσει όχι μόνο για τα μεγάλα έργα σε εξέλιξη, τα οποία χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ 2007-2013, αλλά και για τους προγραμματισμούς και τον προγραμματισμό των στόχων για τα νέα έργα, τα οποία θα υλοποιηθούν στην επόμενη περίοδο στη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το Ταμείο Συνοχής. Το Εικονικό Μουσείο που αφιερώνεται στη ζωή, το έργο και την προσωπικότητα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, καθώς και στην απήχησή του από την εποχή του μέχρι τις μέρες μας, φιλοδοξεί να αλλάξει τον τρόπο που ορίζουμε τα εικονικά μουσεία σήμερα. Επιστρατεύοντας όλα τα μέσα που προσφέρουν οι σύγχρονες τεχνολογίες της πληροφορικής, θα προχωρήσει σε μια συνθετική, επιστημονικά έγκυρη και συγχρόνως γλαφυρή και ελκυστική παρουσίαση της πορείας του ίδιου του ήρωα στην ιστορία και στο μύθο, αλλά και όλων εκείνων των διεργασιών που οδήγησαν στη δημιουργία του οικουμενικού πολιτισμού που ονομάζεται Ελληνιστικός και αποτέλεσε τη βάση των ιστορικών εξελίξεων στις οποίες φράγησαν και αίρια τη σύγχρονη κοσμοαντίληψη. Το δίκτυο εικονικής περιήγησης στο Αρχαίο Βασίλειο των Μακεδόνων, από την άλλη, θα περιλαμβάνει πολιτιστικές διαδρομές και επιλεγμένα σημεία ενδιαφέροντος του Αρχαίου Βασιλείου των Μακεδόνων, με στόχο τη διεθνή προβολή των επισκέψιμων αρχαιολογικών χώρων και μουσείων της γεωγραφικής αυτής ενότητας. Το δίκτυο θα παρέχει με σύγχρονες εφαρμογές την πληροφόρηση που χρειάζεται τόσο ο εικονικός επισκέπτης του διαδικτύου, όσο και επισκέπτης του φυσικού γεωγραφικού χώρου, προκειμένου να διαμορφωθεί για την περιοχή μια διεθνούς εμβέλεια ταυτότητα πολιτιστικού προορισμού. Ιδιαίτερη έμφαση όμως δίνει η μερίδα και στη Βέρεια, μια πόλη που κατοικείται συνεχώς από την εποχή του Βασιλείου των Αρχαίων Μακεδόνων μέχρι σήμερα. Η κυρία Χρυσοφορίδου θα παρουσιάσει το μετασχηματισμό της πόλης από ειδωλολατρική σε χριστιανική μέσα από ένα διαχρονικό χώρο λατρείας στον Άγιο Πατάπιο. Οι εργασίες στερέωσης και αποκατάστασης και συντήρησης των μνημείων του αρχαιολογικού χώρου του Αγίου Παταπίου τα τελευταία χρόνια συνετέλεσαν στην ανάδειξη ενός εμβληματικού λατρευτικού χώρου στο κέντρο της σύγχρονης Βέρειας. Και βέβαια, από μια ημερίδα και το αρχαιολογικό έργο στον ομό Ημαθίας, δεν θα μπορούσε να λείπει το κορυφαίο μνημείο της Βέρειας, η Παλαιά Μητρόπολη. Οι εργασίες αποκατάστασης που βρίσκονται σε εξέλιξη έχουν στόχο την συνολική μορφολογική και λειτουργική επάρκεια και αυτοτέλεια του μνημείου, προκειμένου αυτό να στήκει ως μοναδικό παράδειγμα λαμπρής αρχιτεκτονικής και ζωγραφικής, φέροντας την ιστορία της πόλης της Βέρειας από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, αλλά να αποτελεί και στο μέλλον ορόσημο για το ιστορικό και κοινωνικό γίγνεσθε της πόλης.